Παγκόσμιος Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα της Κυριακής, μετά και την επίσημη ανακοίνωση από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Βόρειας Κορέας ότι πραγματοποιήθηκε δοκιμή βόμβας υδρογόνου, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί στην κεφαλή διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου. Νωρίτερα, διεθνή σεισμολογικά κέντρα είχαν καταγράψει σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σε μηδενικό εστιακό βάθος. Αυτό σημαίνει ότι ήταν περίπου 10 φορές πιο ισχυρή από τις προηγούμενες και είχε εξ αρχής αποδοθεί σε ανθρώπινη δραστηριότητα και συγκεκριμένα σε πυρηνική δοκιμή. Άμεση ήταν η αντίδραση του Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας στην Ζωάμπε. Έδωσα εντολή στα αρμόδια Υπουργεία να συγκεντρώσουν πληροφορίες, να τις αναλύσουν και να ενημερώσουν υπεύθυνα την κοινή γνώμη. Αν η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε πυρηνική δοκιμή, τότε αυτή είναι μια πράξη που δεν θα την ανεχτούμε ποτέ. Θα αντισταθούμε δυναμικά σε ενδεχόμενη τέτοια πράξη από την Πιόνγκιανγκ. Νωρίτερα, το καθεστώς της Βόρειας Κορέας είχε ανακοινώσει πως είχε αναπτύξει και εντάξει στο οπλοστάσιό του βόμβα υδρογόνου, δημοσιεύοντας και φωτογραφίες από σχετική επιθεώρηση του Κιμ Γιονγκ-ουν. Ο στρατός της Νότιας Κορέας εκτίμησε ότι η σεισμική δόνηση ήταν αποτέλεσμα μιας βόμβας 100 κιλοτόνων, δηλαδή 4 με 5 φορές μεγαλύτερης από αυτήν που έπεσε στο Ναγκασάκι της Ιαπωνίας το 1945.